Καλημέρα και θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που το συζητήσαμε χθες. Οι εξελίξεις όμως είναι ραγδαίες για τη μαφία των Αθηνών που εξαρθρώθηκε. Αυτό που έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση και έκπληξη είναι ότι όνομα Βόμβα, 40χρονος, πολύ γνωστός επιχειρηματίας, bon viver, της Αθηναϊκής νύχτας, είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες ως κλεπταποδόχος όλων των προϊόντων, όλων των κλοπημαίων που η μαφία, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, μιλάμε για 2.000 διαρρήξεις μόνο στην Αττική. Και δεν είναι πληροφόρηση, δεν είναι πληροφορία, είναι σύμφωνα με το διαβαστικό της αστυνομίας. Έχω να σας πω μισό λεπτό να πούμε ότι τα πλάνα αυτά είναι από την προσαγωγή 35 ατόμων, των πρώτων 35, στην εισαγγελία χθες το βράδυ. Να ακούσουμε λίγο το τι ρεπορτάζ έχει και ο Κώστας. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε όμως από τον επιχειρηματία που έχει το ρεπορτάζ ο Στέφανος, γιατί είναι σοκ για, γενικότερα είναι. Για την Αθήνα. Ότι... γιατί ρωτάω, γιατί χθες από ό,τι κατάλαβα μας είπες ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν, ήτανε Ρωμά, ναι. Οι βασικοί πυρήνες των διαρρηκτών είναι Ρωμά. Απλά είχαν συνεργούς, τα είπαμε και χθες, ότι πήγαν συνεργοί, οι οποίοι έκλεβαν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος. Δηλαδή έπαιρνε τα κλοπημαία από τους Ρωμά. Να το δείξουμε το έγγραφο αυτό, γιατί ήρθε χθες το βράδυ από την αστυνομία, έχει το όνομά του, επιθετώ τη διεύθυνσή του, τα πάντα. Συνελήφθη έξω από το σπίτι του, στην Βουλιαγμένη. Έχουμε σβήσει τα ονόματα, βέβαια, για να το λέμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι ρεπορτάζ, ΦΕΗ, είναι επίσημο από την αστυνομία. Ήταν το νούμερο 63 στη λίστα των συλληφθέντων. Και μάλιστα η αστυνομία έχει δύο πράγματα στα χέρια της. Διακριτική επιτήρηση, όπως το λέει, με λίγα λόγια παρακολούθηση. Και δεύτερο, τον κοριό της ΕΕΠ. Ο κοριός ΕΕΠ έχει πιάσει το συγκεκριμένο επιχειρηματία να μιλά με τους αρχηγούς των Ρωμά για δύο περιπτώσεις. Για ένα φρολόι Πατέκ Φιλίπ 7.000 ευρώ στις 22 Σεπτέμβρη που είχε κλαπεί από Θεσσαλονίκη, από βίλα στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και δεύτερο, για ένα ρολόι Πιαζέ που είχε κλαπεί στη Νέα Ερυθρέα 29 Αυγούστου. Εκεί υπάρχουν συνομιλίες. Μιλούνε και τι έγινε. Έδινε ραντεβού σε κάποιο σημείο και, όπως λένε οι πληροφορίες, πάντα έπαιρνε τα ρολόγια πληρώνοντας μετρητής. Έχει ένα κατάστημα η οικογένειά του που είναι αυτό που λέμε αγορά χρυσού. Ένα χειροδανιστήριο. Το οποίο να πούμε ότι άνοιξε βεβαίως τα νότια προάστια το τελευταίο διάστημα και υποθέτουν, τουλάχιστον διάβασα εγώ στο ρεπορτάζ, θα ξέρει και ο Κώστας και ο Στέφανος περισσότερο, ότι μέσα από αυτό γινόταν όλη η διαδικασία της κλεπταποδοχής. Υπάρχουν υπόνοιες ότι ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους άνοιξε το κατάστημα. Για να δέχεται τα κλοπημαία και να μπορεί μέσα από εκεί να λιώνει το χρυσό, τέλος πάντων, και να προχωράει η διαδικασία. Το θέμα είναι όμως ότι, εκτός από το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι όντως γνωστός στην κοσμική Αθήνα και έχει προκαλέσει σοκ, υπάρχουν αυτές οι ομάδες Ρωμά που λέγαμε, οι οποίες ουσιαστικά φάνηκε τελικά από τις τελευταίες πληροφορίες ότι είναι δύο μόλις οικογένειες, οι οποίες είναι πολυμελείς και δρούσαν σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουν συλληφθεί όλοι, δηλαδή. Έχουν πάει στον ανακριτή χθες το βράδυ, ήταν μέχρι αργά χθες το βράδυ, μέχρι τις 2 το πρωί στα δικαστήρια Συνευελπίδων, οι 35 πρώτοι που προσήχθησαν. Είναι και άλλα άτομα που έχουν βρει. Ψάχνουν και άλλους ανθρώπους, τους οποίοι ακόμα όμως δεν τους έχουν συλλάβει. Να σου πω ότι στις 12 η ώρα τώρα θα γίνει και επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας. Πόσα χρόνια τους κυνηγάνε? Τους κυνηγάνε κυρίως φέτος. Δηλαδή τους κυνηγάνε από την αρχή του χρόνου, τους παρακολουθούσαν και από πέρυσι. Μόνο φέτος έκαναν 2.000 διαρρήξεις στην Αττική. Φέτος κάνανε 2.000 διαρρήξεις. 2.000 διαρρήξεις στην Αττική και 5.000 σε όλη την Ελλάδα, ΦΕΗ. Δηλαδή, είναι ένα δίκτυο το οποίο έχει τα προκάμια του σε όλη την Ελλάδα. Και τι κάνανε? Δρούσαν με τρομερά επιστημονικό τρόπο. Μιλούσαν με κωδικούς, είχαν πακιστανικά, τα λεγόμενα πακιστανικά τηλέφωνα, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να εντοπιστούν. Δηλαδή, κάρτες SIM οι οποίες δεν μπορούν. Ακριβώς, τους είχαν εντοπίσει και να σου πω ότι μιλούσαν μεταξύ τους σε μια νεκρή διάλεκτο των Ρωμά των Βαλκανίων. Βλέπουμε και το συγκεκριμένο έγγραφο εδώ, απλώς σας λέω. Είναι τα παρατσούκλια. Έτσι. Είναι, δηλαδή, τα παρατσούκλια. Χθες σου είπα εισαγγελέας και έλεγχο. Είναι κι άλλα. Μάκης ο Σατανάς, ο Νενές, ο Πινπίν, ο Αράπος, ο Μαραντόνα, ο Χαζούλης, ο Μπάμπης ο Φλού, ο Μπίλιας και αρχηγός ο Ψηλός. Ο Ψηλός, ο Μπίλιας και ο Κάστορας. Και ο Κάστορας. Μην γελάτε, εντάξει. Τώρα για γέλιο είναι αυτό, να μην γελάσουμε. Εν τω μεταξύ, ΦΕΗ, όταν οι αστυνομικοί πήραν τις συνομιλίες να τους ακούσουν, δεν καταλάβαναν τίποτα, ήταν αλαμπουρνέζικα και τι κάνανε? Κατάφεραν να βρουν δύο υπέργυρους Ρωμά από έναν καταβλισμό της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι, πρόσεξε, οι οποίοι ξέρανε την τοπιολαλιά αυτή. Σαν ταινία, παιδιά μου. Έτσι, είναι σαν και μετέφρασαν το Ρωμά. Αρχαία Ρωμά, επί της ουσίας. Μία νεκρή διάλεκτο. Παρ' όλα αυτά, όμως, πιάσανε, όπως βλέπεις. Επίσης, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι βρέθηκε, ΦΕΗ, σε φρεάτιο ασανσέρ στον Κόκκινο Μήλο, μισό εκατομμύριο ευρώ, στο φρεάτιο του ασανσέρ κάτω.
και σε μια βίλα στην Ελευσίνα βρέθηκαν 120 κιλά ασίμι και δεκάδες κιλά χρυσού.